Φινάλε της χρονιάς με νίκη για την Τεγέα, η οποία επικράτησε με 2-1 του αθλητικού ομίλου νέων Τρίπολης. Οι νέοι Τρίπολης, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, υποβιβάστηκαν, παρόλα αυτά έχουν το μέλλον όλο μπροστά τους και πέφτοντας με ψηλά το κεφάλι, δείχνοντας το ανταγωνιστικό τους πρόσωπο, παλεύοντας μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στην εφετινή Αλφα Αρκαδίας. Εδώ ο Καλογερόπουλος, ωραίο φαλτσαριστός του την μπάλα στο δοκάρι, ο Τσαλκιτζόπουλος rebound, γκολ για την Τεγέα, 1-0 με τον Γρηγόρη Τσαλκιτζόπουλο με αυτήν την κεφαλιά ψαράκι στο rebound, έπειτα από το πολύ ωραίο σου του Καλογερόπουλου να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του, γιατί τη σέντρα του Μεϊδάνη αρχικά ο Τσαλκιτζόπουλος, ο Καλογερόπουλος, ο Μανδρώνης βρίσκει την μπάλα λίγο, τη στέλνει στο δοκάρι και ο Τσαλκιτζόπουλος με κεφαλιά κάνει το 1-0 προβάδισμα, όπως είπαμε, για την Τεγέα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι νέοι είχαν τα αυτιά τους και στο Λεβίδι, στον αγώνα του Ορχομενού, εκεί όπου η τοπική ομάδα κέρδισε με 3-0 τον Ηρακλή Βερδένων και επί της ουσίας έριξε με αυτό το αποτέλεσμα τους νέους Τρίπολης, που παρά την ήττα τους, όπως είπαμε, έπεσαν με ψηλά το κεφάλι από την εφετινή Αλφα Αρκαδίας. Ο Βίλος έδωσε ένα φάουλ, το σούτ που έγινε, η μπάλα πέρασε έξω από τον Αλέμι, αυτός ήταν που διεκδίκησε την μπάλα και σούταρε. Χάθηκε ευκαιρία για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, ο Καραμπέτσος για τους πράσινους. Και πάλι από τα δεξιά προσπαθούμε να βρούμε τον Τζαλκιτζόπουλο. Το μαρκάρισμα συνέχεια στο παιχνίδι από τον κύριο Κόκορη. Ξανά ο Καραμπέτσος. Το δυνατό σουτ που θα κάνει από μακρινή απόσταση. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε ο Μανδρώνης, ο οποίος πιστώνεται και μια καταπληκτική επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τη δούμε στην συνέχεια του βίντεο. Ο Αλέμης εδώ ένα σούτ, ο Κωνσταντόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Με την ομάδα της Τεγέας τώρα να είναι στο προσκήνιο. Μια προσπάθεια απομάκρυνσης, η μπάλα θα μείνει κοντά στην περιοχή των νέων. Βλέπετε τις μονομαχίες και ευκαιρία για κόντρα επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσιόλης στο ανοιχτό γήπεδο πολύ γρήγορα, ταχύτατα μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρει με το αριστερό, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ για τους νέους με τον Χάρη Τσιόλη σε μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση. Ο αρχηγός της ομάδας του Νίκου Χατζόπουλου σκοράρει και φέρνει στα ίσια το παιχνίδι. Εδώ και πάλι ο τρόπος με τον οποίο ξεχύνεται προς τα καρέ του Κωνσταντόπουλου ο Τσιόλης, πλάσαρε πολύ ωραία και έφερε στα ίσια το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν για τους νέους Τρίπολης. Ένα σούτ στη συνέχεια φαλσαριστό αλλά άστοχο από τον Χαραλαμπόπουλο, ο Καραμπέτσος στην εκτέλεση του φάουλ. Εδώ είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Τεγέα και η τρομερή επέμβαση από τον Μανδρώνη, ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον από τους μπαίνες του αλλά και από τον Κωνσταντίνο Πλατζά, από τον αντίπαλο. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. 84ο λεπτό, ο Καραμπέτσος, το πλασέ του, η μπάλα στα δίχτυα, 2-1 για την Τεγέα. Ο Καραμπέτσος, ο οποίος πετυχαίνει το τελευταίο εφετινό τέρμα των πράσινων στο πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας και το πανηγυρίζει μαζί με τους μπαίνες του. Χαραλαμπόπουλος γίνεται δημιουργός, ο Καραμπέτσος εκτελεστής για το τελικό. Τεγέα, Αθλητικός Όμιλος Νέων Τρίπολης, 2-1.